Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Κυριάκος δέχεται μια αναπάντεχη πρόταση από τον Ακύλα, που θα τον φέρει αντιμέτωπο με την ουρανία για άλλη μια φορά. Και ενώ ο Ζάχος συνεχίζει να ψάχνει στοιχεία για το τι συνέβη στον Ορφανίδη και ανοίγει τα χαρτιά του, το σχέδιο δολοφονίας του Λάμπρου μπαίνει σε εφαρμογή. Ο Ντούνιας φυγαδεύει τον Τόλια ενώ ο Ξανθός θα προσπαθήσει να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες. Η Βιολέτα φέρνει δυσάρεστα νέα στις αδερφές Ταμίρη που θα τις σοκάρουν και η Ελένη καταραίει. Ο Ακύλας αδειμονεί να ακούσει τα νέα για το αν το δολοφονικό του σχέδιο στέφθηκε με επιτυχία. Στο καφενείο μαθαίνουν ποιος είναι ο καινούριος κοινοταρχής, ενώ η Ουρανία βρίσκει κατανόηση στον Άλκη. Η Κορίνα με την Εμιλία ανακαλύπτουν ότι ο Ακύλας τους παρακολουθούσε. Στενεύει ο Κλειός για τον Ακύλα. Ο Μελέτης ανακαλύπτει την πρόταση του Θέμη στη Μυρσίνη και ο Κυριάκος τριμωγμένος τους βρίσκει όλους απέναντί του, με την Ουρανία να έχει φτάσει πια στα όρια της. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.